Τώρα, με αφορμή και τα όσα συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά, στην Κυπριακή ΑΟΖ, είχαμε επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον κύριο Τούσκ. Ήταν σχεδόν προαναγγελθήσα. Ήδη ξέραμε από χθες ότι ο Αλέξης Τσίπρας, εν όψη του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη και σε απόλυτο συντονισμό με τη Λευκοσία, με τον Νίκο Αναστασιάδη, θα ξεκινήσει διερευνητικές επαφές, ακόμη πέρα από αξιωματούχους Ευρωπαίους, ακόμη και με Βερολίνο και Παρίσι έχουμε ακούσει, μένει να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί όντως αυτό, να εξεταστούν, λέει, μέτρα εδώ και τώρα εναντίον της Τουρκίας. Είναι λίγο πονηρή διατύπωση καταρχάς μέτρα. Δηλαδή με τα μέτρα θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν και κυρώσεις, αλλά για τι είδους κυρώσεις μιλάμε. Σωστό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει και ένα φιλοτουρκικό μπλοκ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι καινούριο, δεν το μάθαμε χθες. Mm-hmm. Και είναι ένα πολύ δύσκολο διπλωματικά εγχείρημα αυτό που πάνε να κάνουμε. Μάλιστα. Και δεν νομίζω ότι έχουν και πολύ ψηλές προσδοκίες, για να είμαστε και ειλικρινοί. Όχι, αλήθεια είναι. Μάλιστα. Νίκη Ζορμπάς, ευχαριστούμε πολύ.